Σήμερα οι εκπαιδευτικοί με απόφαση της ΟΛΜΕ συμμετέχουμε σε 3 οριστάσεις εργασίας και στη συγκέντρωση που οργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Τα αιτήματά μας αφορούν σε 2 επίπεδα. Το ένα είναι ότι είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της τεχνικής επαγγελματικής που ουσιαστικά παραδίδεται στις επιχειρήσεις μαζί με το μαθητικό δυναμικό που προσφέρεται ως πεδίο άλωσης των επιχειρήσεων με τον θεσμό το βάρβαρο της μαθητείας. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι ζητούμε να μην καταργηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος, ζητούμε αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Είμαστε δίπλα στους φοιτητές, στον αγώνα των φοιτητικών συλλόγων. Είμαστε με κάθε μορφή πάλης που επιλέγουν, υποστηρίζουμε τις καταλήψεις του φοιτητικού κινήματος και λέμε κάτω τα χέρια από το φοιτητικό κίνημα, το εκπαιδευτικό και το λαϊκό. Ως εκπαιδευτικοί ενώνουμε σήμερα τις δυνάμεις μας μαζί με τους φοιτητές για άλλη μια φορά ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου. Καταγγέλουμε ιδιαίτερα το νόμο 5082 που πέρασε η κυβέρνηση την Παρασκευή για ιδιωτικοποίηση και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος προβλέπει συγχωνεύσεις των συστεγαζόμενων ΕΠΑΛ, ανήλικη, απλήρωτη και ανασφάλιστη μαθητεία και παραδίδει και την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση στις ανάγκες της αγοράς. Ταυτόχρονα ζητάμε αύξηση της χρηματοδότησης συνολικά στη δημόσια εκπαίδευση, προκειμένου να αναβαθμιστεί και η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και να υπάρχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και γενικότερα να το σχολείο και η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Σήμερα οι φοιτητές σε όλη τη χώρα, σε πάνω από 40 πόλεις, οργανώνουν συγκεντρώσεις, έχουν αποφασίσει καταλήψεις κυρίως για όλη τη βδομάδα στις σχολές τους για να στείλουν ένα μήνυμα ότι εδώ πέρα δεν θα δεχθούν η αδικία να γίνει νόμος, δηλαδή όποιος έχει λεφτά να μπορεί να σπουδάζει και όποιος δεν έχει παρά τον κόπο του θα πρέπει να προσπεράσει χιλιάδες εμπόδια που και οι ίδιες κυβερνήσεις έχουν βάλει όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι η λέξη τη βάση εισαγωγής που κόβει χιλιάδες μαθητές από το σχολείο. Η προσπάθεια να γίνει ας πούμε οι πανελλαδικές εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του λυκείου με το εθνικό απολυτήριο κτλ. Οπότε, με λίγα λόγια, οι πλούσιοι τα σπουδάζουν, αυτοί που δεν έχουν 100.000 ευρώ στην τράπεζα δεν θα έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι άδικο και ότι πρέπει εδώ πέρα οι φοιτητές να αγωνιστούν όχι απλά για το πανεπιστήμιο που έχουμε σήμερα, αλλά για ένα πραγματικά καλό, σύγχρονο πανεπιστήμιο, δημόσιο, δωρεάν για όλους. Αυτή τη στιγμή πανελλαδικά φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο κύμα καταλήψεων και διαδηλώσεων σε όλες τις σχολές. Οι φοιτητές έχουν βγει πραγματικά στα κάγκελα και παρά την τρομοκρατία τόσο από την αστυνομία όσο και από διοικήσεις που απειλούν με χαμένες εξεταστικές, επιλέγουν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα να συνεχίσουν τον αγώνα με πολυήμερες καταλήψεις, με μαζικές διαδηλώσεις. Οι φοιτητές απαντάνε στην κυβέρνηση και τον Πιερακάκη που προσπαθεί με έναν τρόπο τελείως αυταρχικό και χωρίς καμία επί της ουσίας συνένεση να καταθέσει νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρούμε αυτή την προσπάθεια μια κίνηση αντισυνταγματική, μια αυταρχική τομή. Θεωρούμε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ένα μέτρο που μόνο αρνητικά έχει να προσφέρει για την κοινωνική πλειοψηφία, θετικά έχει να προσφέρει μόνο για τους φίλους της κυβέρνησης που θα εσχροκερδούν στις πλάτες μας πουλώντας πτυχία. Δεν θα πάμε βήμα πίσω από αυτόν τον αγώνα. Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση μέχρι τέλους. Υπερασπιζόμαστε το πτυχίο μας να έχει αξία και αυτή να μην υποτιμάται. Υπερασπιζόμαστε το πανεπιστήμιο μας να μπορεί να είναι ελεύθερο. Οπότε συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δηλώνουμε στην κυβέρνηση ξεκάθαρα ότι δεν θα πάμε βήμα πίσω. Όσο και αν προσπαθεί να λιδωρήσει τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, μιλώντας για μειοψηφίες που κάνουν καταλήψεις, η αλήθεια φαίνεται στις γενικές συνελεύσεις που η πλειοψηφία των φοιτητών πανελλαδικά ψηφίζει τις καταλήψεις, ψηφίζει τα ενωτικά πλαίσια, ψηφίζει να μην περάσει αυτός ο νόμος. Η αλήθεια φαίνεται στους δρόμους, είμαστε απέναντί τους και θα το πάμε μέχρι τέλους. Μετά από αυτή την πορεία θα ακολουθήσει και όλα συντονιστικό γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων, προκειμένου οι φοιτητικοί σύλλογοι να σχεδιάσουν το πώς θα κλιμακώσουν τη δράση τους.